Μπαρέγκο πήρε την μπουκιά από το στόμα από τον Μπουγιάλσκι. Η σέντρα από κοντά, ο Σόλτ, το πλήρω 1-0 για τη Δυναμό Κιέβου. Και η μουσική μας άρεσε πολύ τότε. Μα θύμωσε ο πεζίρο από το παλιό πιάνο. Η σέντρα από κοντά, Σόλτο πλάσι. Η σέντρα από κοντά, Σόλτο πλάσι. Και αν δεν γίνει αυτό, σ' αρχίδια μας θα δυο. Πάντα αρρωστή, μέσα στο Ολυμπιακό. Νιώθω υπέροχα. Νομίζω το πανηγύρισα περισσότερο και από γκολ του Ολυμπιακού. Είσαι πολύ καμπλιάρης. Λες τι καμπλιάρης, 200 κιλά έκανε αυτή τη μπλούζα. Απλά την έβαλα γιατί είναι του Ολυμπιακού, θέλω να κάνω σύρραψ στους φίλους μου τους Ολυμπιακούς, τους τρίλους, τους τριλέοντες. Γιατί είναι στεναχωρημένοι, το καταλαβαίνω, εντάξει. Υπάρχει μια στεναχώρια. Είναι και ο Σάββας ο οποίος είπε ότι θα πάρουμε το Europa League ο Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν θα γίνει αυτό για ακόμη μια χρονιά δυστυχώς. Είναι αυτό που λένε ακόμη μια χρονιά που ο Ολυμπιακός δεν πήρε το Europa League. Πέρασε ακόμη μια χρονιά λοιπόν που ο Ολυμπιακός αποχαιρετά την Ευρώπη στα γρήγορα. Όχι στα γρήγορα, εντάξει. Μπήκε σχεδόν άνοιξη, ας πούμε, εντάξει, έπαιξε Φεβρουάριο. Η μοναδική ομάδα που έπαιξε μετά τον χειμώνα στην Ευρώπη. Έτσι, κάτι είναι και αυτό. Αλλά για τον Ολυμπιακό δεν είναι τίποτα. Και βάζει τον γκολ ο Σολ, εκείνη την ώρα είναι σαν τον Τσάντλερ. Too many jokes. Και μου έρχεται ρε φίλε τώρα. Σολ μπίρα. Σολ μάθημα σολφές. Better call Σολ. Να τος. Better call Σολ. Λοιπόν, μια εμφάνιση για τον Ολυμπιακό, παιδιά, που εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν αυτή που έπρεπε. Νομίζω ότι ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Με τον Μαρτίνς λίγο ντεφορμέ, δέχεται και έντονη κριτική, η αλήθεια είναι ο Πορτογάλος, γιατί είχε κάποιες επιλογές οι οποίες δηλαδή δεν είχαν και ιδιαίτερη λογική, ήταν και λίγο εκτός κλίματος. Ας πούμε το γεγονός ότι βγάζει το Φορτούνι, θα μου πει το Φορτούνι μπορεί να είχε πρόβλημα. Δεν τσουλούσε. Αλλά εκεί πάνω που άρχισε να τσουλήσει, τον έβγαλε. Τι να κάνω, και βάζει τον Άτχο. Καλός ο Άτχο, δεν λέω, αλλά δεν μπαίνει στη φάση τόσο δυνατά. Ο Φορτούνι είναι λίγο πιο ενεργός ποδοσφαιριστής, λίγο μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω, ας πούμε. Σε τέτοια παιχνίδια νομίζω ότι δεν τον βγάζει το Φορτούνι, παιδί μου, και ακόμα και αν έχει και ένα πόδι. Τον αφήνει μέσα, μήπως γίνει καμιά μαγεία και βάλει κανένα γκολ Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν αντάξιος των προσδοκιών, αυτή είναι η αλήθεια. Περιμέναμε να βγάλει τον γκολ. Η αλήθεια είναι ότι είχε τις φάσεις. Για ακόμη μια φορά πλήρωσε την αναποτελεσματικότητά του. Είχε τη φάση με τον Χασάν μετά από την ωραία προσπάθεια του Μασούρα. Είχε τη φάση με τον Γκερέρο που είναι μαλλί στο τέλος και μετά του μένουν άλλα 4-5 λεπτά για να βρει ακόμα ένα γκολ. Έχει και τις δύο φάσεις με τον Μασούρα, την κεφαλιά που τη χάνει και το πολύ ωραίο σουτ που κάνει που το βγάζει ο Μπόικο. Γενικά ο Μπόικο ήταν νομίζω από τους πρωταγωνιστές για την Δυναμό. Εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι άδικος ο αποκλεισμός. Έτσι, έφαγες 2 γκολ στο Καραϊσκάκης, έφαγες γκολ στην Ουκρανία, δεν έβγαλες γκολ στην Ουκρανία. Μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένας δίκαιος αποκλεισμός. Αλλά σου μένει το γιατί, το τζάμπα, όπως έμεινε και το τζάμπα στην ΑΕΚ πέρυσι. Βέβαια, για την ΑΕΚ πέρυσι ήταν πολύ μεγαλύτερο το τζάμπα, γιατί έχασε πολύ πράγμα στην Ουκρανία και θα μπορούσε πολύ, πολύ πιο άνετα να περάσει. Ο Ολυμπιακός έψαχνε 2 γκολ μετά το γκολάκι του Φραν Σολ. Και πλέον ο Ολυμπιακός μπαίνει και σε μια κατάσταση έτσι λίγο περίεργη εν ώψη του το φινάλε της σεζόν, καθότι πλέον υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση. Φίλε Λάνθιμε, καλή τύχη στο Λάνθιμο. Δεν ξέρω πότε θα το ανεβάσει το βίντεο αν έχουν γίνει τα Όσκαρ. Αλλά λογικά δεν θα έχουν γίνει. Αλλά... όχι, τα Όσκαρ θα έχουν γίνει όμως. Ήταν βάσει το βίντεο ή το ανεβάσει, τα Όσκαρ θα γίνουν. Έβγε ένα μπράβο στο Λάνθιμο για το ότι είναι στα Όσκαρ και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα είπαμε και την άλλη φορά για τον Λάνθιμο, για αυτές τις ηλίθιότητες που φτιάχνει, τις χαζοτενίες, τις κουλτούρα να φύγουμε και τα λοιπά, που δεν τις βλέπει άνθρωπος, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, όχι για τον Λάνθιμο, πέρα του Λάκα, μακάρι να κερδίσει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στο πρωτάθλημα, εγχώρια διοργανώσεις πλέον. Εκεί πρέπει να πάρει το κύπελο για να σώσει τη χρονιά, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν του λέει κάτι δεύτερη θέση, πρέπει να πάρει το κύπελο, πρέπει να σώσει λίγο κάπως τα προσχήματα για τη χρονιά και να σώσει ίσως και τη θέση του Μαρτίνς, γιατί δεν ξέρω πλέον πώς θα πάει το πράγμα. Έχει και αυτός τις ευθύνες του, okay, εγώ ξαναλέω και επιμένω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να στηριχθεί επιτέλους σε έναν προπονητή και να πάει μαζί του και το ερχόμενο καλοκαίρι. Αντιμετωπίζει έναν Όφη, την Δευτέρα είναι το ματς, παιδιά, είναι στις 5 και 4. Έναν Όφη ο οποίος έρχεται από μια τραγική ήττα, οδυνηρή ήττα, απίστευτο πισωγύρισμα για τους κριτικούς. Αυτό το 1-3 της περασμένης Δευτέρας με την Λαμία. Ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι και λίγο μαγική εικόνα, καθότι στο πρώτο ημίχρονο ο Όφη χάνει απίστευτα πράγματα. Ειδικά μια φάση όπου ουσιαστικά είναι σε κενή αιστεία και το χαφ του Όφη δεν μπορεί να τη βάλει μέσα. Εκεί πραγματικά είναι να σταυροκοπιέσαι. Κάτσε να το σταυρό μου σωστά, γιατί την άλλη φορά με κράζαν. Υπερμακρό στρατηγό. Να μπει στους πεταράδες, μόνο αυτοί σου δίνουνε πολλούς παράδες. Και
και μη σκεφτείς ποτέ να μπεις σε κάποιον άλλον, γιατί ο κουβάς θα σου είναι πρόβλημα μεγάλο. Πεταράντες.gr. Ο Όφη, ο οποίος έκανε ένα πολύ μεγάλο πισωγύρισμα και πλέον έχει μπλέξει για τα καλά στην βαθμολογία, καίγεται. Έχει ένα παιχνίδι τώρα με τον Ολυμπιακό που δεν μπορεί να προσδοκά κάτι, αλλά στη συνέχεια πρέπει να πάρει σερή αποτελέσματα για να μην έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Τουλάχιστον στη χειρότερη των περιπτώσεων πρέπει να εξασφαλίσει τα μπαράζ. Γιατί και τα μπαράζ θα σε πάνε με μια ομάδα από κάτω που είναι χειρότερη, με το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα σου. Έχεις πολλές πιθανότητες να παραμείνεις. Να αποφύγει τουλάχιστον την τελευταία τριάδα. Αυτό είναι το μεγάλο κόλπο πλέον για τον Όφη. Πάντως δεν είναι. Δεν φαίνεται να είναι ικανή ομάδα για να κοντράρει αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό, που λογικά θα θελήσει να βγάλει και αντίδραση. Να πω λίγο τα στατιστικά. Στον πρώτο γύρο υπενθυμίζω ότι ο Όφη κέρδισε τον Ολυμπιακό. Μαγική εικόνα. Ο Ολυμπιακός έχασε πολύ πράγμα, ακόμα χάνει. Στα τελευταία 19 μάτς είναι μόνο μία ήττα. Αυτή η ήττα του Ηρακλείου. Κέρδισε τα 15. Στις τελευταίες 10 αναμετρήσεις των δύο ομάδων, ανεξαρτήτως έδρας, το επιμέρους σκορ είναι 24-2 υπέρ του Ολυμπιακού προφανώς. Ο Ολυμπιακός έρχεται από 8 σερί εντός έδρας over 2,5, τα τελευταία 5 ήταν μάλιστα και over 3,5. Γενικά σκοράρει πολύ μέσα στο εύρος του 2019, παραγωγικός, δημιουργικός και καλός εκτελεστικά, τουλάχιστον εν Ελλάδη. Στην Ευρώπη είδαμε ότι στην Ουκρανία δεν του βγήκαν οι φάσεις. Ο Όφη είναι τραγέλαφος εκτός έδρας. Τι να σου πω, λες και η Κρήτη είναι, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο ναυτικά μίλια μακριά. Λες χάνεται ο Όφη οπουδήποτε παίζει εκτός Κρήτης. Θα πεις με ποιον να παίξει στην Κρήτη. Λοιπόν, μόνο Εργοτέλης είναι. Και από αυτόν δεν τον κέρδισε κιόλας στο κύπελλο φέτος. Το τελευταίο διπλό του Όφη είναι το 2014, φίλε, στη Super League. Βέβαια, εντάξει, είχε απουσία πολλών χρόνων από την πρώτη κατηγορία. Αλλά είναι ενδεικτικό αυτό. Και μάλιστα δεν έχω μετρήσει για τα παιχνίδια που δεν κατέβαινε. Γιατί υπήρχαν και κάποια μάτσα την τελευταία χρονιά που συμμετείχε στη Super League, την προηγούμενη, που στο τέλος που υποβιβάστηκε, που δεν κατέβαινε καν. Δεν τα μετράω αυτά. Στα τελευταία 20 εκτός έδρας παιχνίδια τα οποία έπαιξε, παρατάχτηκε στο γήπεδο, έχει 15 ήττες και 5 ισοπαλίες. Κράτησε το 0 μόλις 2 φορές. Το κράτησε. Κράτησε το 0 μόλις 2 φορές. Το κράτησα λίγο ελαφρώς. 18 φορές έβαλε γκολ, 2 φορές μόνο κράτησε το 0 ο Όφη στην εκτός έδρας. Στα Γιάννη, εμείς τις κόβουμε τις λέξεις. Το κράτς μπορεί να σημαίνει ότι το κράτησες και λίγο παραπάνω. Είναι ενδεικτικά αυτά τα νούμερα, είναι πολύ κακός. Πηγαίνει χωρίς Νάστο και Κυριακίδη, τιμωρημένη. Εκτός είναι και ο Γιακουμάκης, ο δανεικός από την ΑΕΚ, επιθετικός. Έχει προβλήματα γενικά στελέχωσης, αλλά έχει πάρει και αρκετούς παίκτες τον Ιανουάριο. Τιμωρημένος ο Βούκοβιτς για τον Ολυμπιακό, που ούτως ή άλλως δεν θα έπαιζε. Εκτός είναι και ο Χρυστοδουλόπουλος προφανώς. Γυρίζει ο Καμαρά από τιμωρία για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, το παιχνίδι εδώ είναι μόνο Ολυμπιακός, γι' αυτό φοράει και ερυθρό ρεύκα άλλωστε, παρά το γεγονός ότι με χοντρένουνε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θεωρούμε ότι θα βγάλει αντίδραση, θεωρούμε ότι θα πάει σε ένα μεγάλο σκορ, είναι και αυτή η αφέλεια αμυντικά του Όφη, που νομίζω ότι θα παίξει το ρόλο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ούτως ή άλλως ο Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός, σκοράρει αρκετά. Άσο και over 2,5 είναι το προγνωστικό μας. Σε απόδοση περίπου στο 1,80 θα το βρείτε. Μπορείτε να το βρείτε και λίγο παραπάνω, ίσως κάπου μέσω όρο σε απόδοση 1,80. Πριν κλείσω, να πω τα χαιρετίσματα σε κάποια φιλαράκια τα οποία στέλνουν μηνύματα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φυσικά θέλουμε και τα subscribe σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας εδώ στο κανάλι μας, το οποίο αρχίζει και μεγαλώνει σιγά-σιγά. Έτσι γίνεται 20.000. Έγινε. 20.000. Κάνουμε το giveaway μας, το οποίο είναι εκπληκτικό δώρο. Πείτε μου ένα άλλο κανάλι που κάνει τέτοιο δώρο. Όχι, πείτε μου άλλο κανάλι που δίνει τέτοια δώρα. Εκτός από τους φίλους μας τους unboxholics, τους οποίους δεν ξέρουμε βέβαια, αλλά τέλος πάντων, είμαστε ένας από τους subs τους. Οι οποίοι, εντάξει, έχουν πολύ μεγάλο κοινό, έχουν δυνατότητα, έχουν και τις χορηγίες, τέλος πάντων, κάτι κάνουν τα παιδιά. Όλοι οι υπόλοιποι τι κάνουν? Τζάμπα τα προϊόντα από τις εταιρείες, κρέμες και πούδρες και τέτοια, και να δίνουμε τζάμπα στους άλλους. Άσε ρε τώρα, εμείς Κασερόπουλος. Δική μου θέα εννοείται, μόνο εγώ τα σκέφτομαι αυτά. Λοιπόν, εγώ για σας μιλάω, για σας δουλεύω. Giveaway PlayStation 4, PS4 με το παιχνιδάκι σας, το οποίο διαλέγετε εσείς, οποιοδήποτε εσείς παιχνίδι και αν θέλετε. Αθλητικού περιεχομένου καλό θα ήταν βέβαια, για να είμαστε και λίγο μέσα στο concept. Αλλά ό,τι θέλετε, γιατί κάποιοι λένε και για το Red Dead Redemption, το οποίο είναι παιχνιδάρα, η αλήθεια είναι. Και εγώ θα το ήθελα. Δεν το έχω πάρει δυστυχώς, αλλά θα το ήθελα πολύ να το παίξω. Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό όμως, πρέπει να πάτε στο βίντεο του giveaway, το οποίο θα βάλει κάπου τώρα εδώ ο Λάνθιμος από κάτω. Όχι εδώ, παιδιά, γιατί βλέπω ότι κάποιοι μπερδεύεστε, γράφετε σε κάποια άλλα βίντεο. Όχι στα βίντεο των αγώνων. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα πάτε του giveaway, από εκεί κάτω θα γράψετε για να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Που θα γίνει κάπου στα μέσα Μαρτίου. Λοιπόν, χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Μιτσαλέξ τον 89, στο φίλο μου τον Νίκο που βαράει σκοπιά και μας βλέπει. Να είσαι καλά, φίλο μου, και να προσέχεις την Τελαμόνα. Στο φίλο μου τον Παναγιώτη από τη Μυτιλίνη, που λέει για μια ομάδα ταξιάρχη. Δεν την ξέρω την ομάδα, φίλο μου. Αλλά καλή της επιτυχίας ό,τι και αν επιχειρεί να κάνει. Ο Μιτσαλέξ, νομίζω, λησμόνησα να πω Μιτσαλέξ, νομίζω είναι κάτι για ναυπακτιακό, έλεγε. Ότι πάει να ανέβει β' εθνική κτλ. Μακάρι, το ιστορικό αυτό σωματείο του ναυπακτιακού.
Τέλος πάντων. Διονύσης και Γιώργος από Λιβαδερό Κοζάνης. Έχεις πάει Λιβαδερό Κοζάνης? Όχι. Χάνεις, φίλε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Χάνεις. Λοιπόν, αυτά για αυτό το βίντεο. Να είστε όλοι καλά. Ολυμπιακός Σόφι, άσο και over 2,5 απόδοση 1,80.